και να τεκμηριώσεις. Να την πεις σε Ολυμπιακό. Ρε 19 στα 22, χωνέψτε τώρα. Ξαναλέστα και θέλω να τα ακούω. 19 στα 22. Που τώρα θα βγαίνει σαν εξής και να μου πει ωραία θα τα κύπελα, αλλά του ποδοσφαίρου λείπει. Που εγώ σας το δηλώνω τώρα. Πρώτη φορά το δηλώνω. Εάν δεν πάρω πρωτάθλημα του χρόνου, θα κουρευτώ γουλί. Όχ, να τα κύπελα. Θα κουρευτώ γουλί. Να τα κύπελα. Αν δεν πάρω πρωτάθλημα του χρόνου στο ποδόσφαιρο. Ωχ, είναι βαριά δήλωση αυτή. Είναι το λόγο. Του χρόνου τέτοιο καιρό, εάν δεν έχω το πρωτάθλημα εδώ, εδώ με μηχανή θα κουρευτώ εγώ. Κούρεμα, εψυχρό, ενώπιον, ενώπιον. Και θα μοιραστούν και οι τρίχες. Ναι. Στο κοινό. Σε τέτοιο που είναι μπροστά από τα κουφέτα, σε ντούλι. Θα το δώσω, να κοιμηθείτε, μπας και οι καραφλοί, βγάλετε με αλλιά. Για πάσα νόσο και πάσα μαλακία. Ο Άκης θα έχει πιο πολλά μαλλιά από μένα. Τίποτα. Εδώ εμείς ο Ολυμπιακός έχουμε λόγο και ξέρουμε τι μας γίνεται. Και ξέρω τι μου γίνεται και του χρόνου έχω το πρωτάθλημα εδώ. Είναι τα ξυλάφια. Πόπο, τι δήλωση έκανες τώρα. Έχω αγωθεί. Θα δεις ο Μαρινάκης που σου αγωθεί και θα κάνει καλύτερη ομάδα τώρα. Να πει μου κουρευτεί και ο Τάκης, θα πάρω το καλύτερο παιχνίδι. Το ζητούμενο αυτό. Αλλά μάτε τι έκανα. Έλα Τάκη. Τέλμα, τη δήλωσα και δεν παίρνω το λόγο μου πίσω. Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αν δεν είναι εδώ, γουλί. Το δήλωσα, τέλος. Πρωτάθλημα Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, 1η Μαΐου του χρόνου. Θα με δείτε και μέσα σε πορεία κουρεμένο. Τάκη παίρνει τηλέφωνα τα κομμωτήρια. Βεβαίως. Όχι, δεν θα υπάρχει κουρέας. Μπαρμπέρι δεν θέλω. Τι. Εσύ θα κουρέψεις. Είμαι. Κουμπάρος μου, θα το κάνεις. Πρόεδρο του Ολυμπιακού της ΠΑΕ. Φτιάξει την ομάδα δική με την διοίκηση που έχεις δίπλα σου. Για να μείνουμε με τα μαλλιά στο κεφάλι μας.